Ο Αχαρναϊκός επικράτησε 5-4 στη διαδικασία των πέναλτι της Νέας Αρτάκης και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του κυπέλου Ελλάδας. Στο πρώτο μέρος η ομάδα της Εύβοιας κυριάρχησε, δημιούργησε πολλές ευκαιρίες αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. Με τη συμπλήρωση 11 λεπτών ο Σύρακας αντέδρασε εντυπωσιακά στο σού του Ταφταρίδη. Στο 25 ο Τόλης Χατζιστάμου έβγαλε τη σέντρα, η κεφαλιά του Σπηλιώτη πέρασε λίγο πάνω από την εστία. 9 λεπτά αργότερα η κόντρα ευνόησε τον Τζόφλιο, το σούτ που έκανε βρήκε το σύρακα σε καλή θέση. Με την εκπνοή του ημιχρόνου από το κόρνερ του Ταφταρίδη η μπάλα στρώθηκε στον Ιορδανίδη, το σούτ κόντραρε και πέρασε μόλις άουτ. Στην επανάληψη οι φιλοξενούμενοι άλλαξαν πρόσωπο και στο 56 ο Στραβωμίτης έδωσε για το Χατζή που δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση ενώ η πάσα που επιχείρησε κόπηκε. Στο ο λεπτό ο Αρμάντο Γκούφα απέφυγε τον Τζούπρο αλλά τον σταμάτησε ο Διαμαντής. Δέκα λεπτά αργότερα, ωραίο τακουνάκι από το σπιλιώτη, ο μερτήρι έκανε τη σέντρα με την κεφαλιά του σκριβάνου να περνά εκτός αιστείας. Στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, το σου του Ματσούκα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους. Στο έκτο λεπτό της παράταση, ο διαμαντής απέκρουσε το σου του Γκούφα και τέσσερα λεπτά αργότερα δοκάρει αυτή τη φορά για τη Νέα Αρτάκη με την κεφαλιά του Ιορδανίδη. Στην εκνοή της παράτασης, ο κορυφαίος του αχαρναϊκού Σύρακας μπλόκαρε το σού του Ντελέκου και το μάτσο οδηγήθηκε στα πέναλτι. Στα δέκα πρώτα πέναλτι το σκορ ήταν 4-4 καθώς ο Διαμαντής απέκρουσε την εκτέλεση του Αρμάντο Γκούφα, ενώ στη συνέχεια ο Στασινόπουλος ήταν άστοχος για να φτάσουμε στο ενδέκατο πέναλτι, όπου ο Μπιταξής ευστόχησε, ενώ ο Σύρακας απέκρουσε το πέναλτι του Τσούπρου και η ομάδα του Μενιδίου πήρε τη νίκη με 5-4 και την πρόκριση. Ήρθαμε να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούσαμε, ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για την ομάδα. Πιστεύαμε στους εαυτούς μας, απέναντι σε μια ομάδα πάρα πολύ ποιοτική, μια ομάδα που την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει το πρωτάθλημα το πρωτάθυμα ε, θέλαμε να τεστάρουμε τις δυνάμεις μας και να δούμε πού βρισκόμαστε στο τέλος της έκτης εβδομάδος. Ε, δεν πετάμε στα σύννεφα μετά την ε, σημερινή νίκη, ε, όμως η εμφάνιση την οποία κάναμε ήταν, ήταν άκρος ενθαρρυντική, μπορώ να πω, για τη συνέχεια τη δική μας. Ε, κάτω το κεφάλι πάρα πολύ δουλειά, συνέπεια σε αυτό το οποίο κάνουμε και από εκεί και πέρα στο τέλος θα κάνουμε το ταμείο. Σίγουρα είναι μια δύσκολη στιγμή γιατί... Θέλαμε να προκληθούμε. Παίξαμε με μία ομάδα η οποία είναι κατώτερης κατηγορίας μεν, αλλά έχει την ποιότητά τη, έχει τη δυναμική τη ο Αχαρναϊκός. Τα πέναλτι όταν πάει είναι και στην τύχη και στην ικανότητα και στην ψυχολογία. Ε, πολλοί ποδοσφαιριστές ε, δεν δεχτήκαν να εκτελέσουν πέναλτι, ήταν πάρα πολύ κουρασμένοι. Οι πρώτοι πέντε που τα εκτελέσανε, ε, δεν μπορώ να κρεμάσω κανένα που χάνει πέναλτι, αυτά συμβαίνουν. Ε. Εμεί συνεχίζουμε. Συγχαρητήρια στον Αχαρναϊκό που ήρθε και κέρδισε εδώ μέσα. Είναι μεγάλη, μεγάλη νική για τον Αχαρναϊκό σήμερα και στη συνέχεια και θα παίξει και στη συνέχεια το κύπελο Ελλάδο. Εμεί πρέπει λίγο να δούμε κάποια πράγματα. Δεν μπορεί να, να αλλάξαμε έτσι εικόνα ξαφνικά σε έναν αγώνα. Δεν λέω ότι ήμασταν κακοί, αλλά αντιμετωπίσαμε έναν δύσκολο αντίπαλο, θα έλεγα έτσι, επίπεδο γάμα εθνική. Ε, πρέπει να μαζέψουμε λίγο έτσι το ψυχολογικό κομμάτι. Αύριο είναι το ρεπό μα, Τρίτη που θα μαζευτούμε. Γιατί αρχίζει η πρώτη αγωνιστική με τη Λευκή μου, που είναι ένα παιχνίδι που το θέλουμε να ξεκινήσουμε με το δεξί.